Κλείνοντας τις προγραμματικές δηλώσεις, δεν θα μπορούσα να παραλείψω μία ηθική υποχρέωση. Ηθική υποχρέωση όχι μόνο απέναντι στο λαό μας. Ηθική υποχρέωση απέναντι στην ιστορία, απέναντι σε όλους τους λαούς της Ευρώπης που αγωνίστηκαν και έδωσαν το αίμα τους ενάντια στο φασισμό. Ιστορική υποχρέωση της νέας ελληνικής κυβέρνησης αποτελεί η διεκδίκηση του κατοχικού δανείου και των επανορθώσεων. Είναι χρέος μας απέναντι στην ιστορία. Είναι χρέος μας απέναντι στην ιστορία. Και κεντρικό ρόλο σε αυτή τη διεκδίκηση η νέα ελληνική κυβέρνηση θα αποδώσει στην Εθνική Επιτροπή αλλά και στην εμβληματική μορφή της εθνικής αντίστασης, στον Μανώλη τον Γλέζο, που ακάματα τόσα χρόνια αγωνίζεται προκειμένου να εκπληρωθεί αυτό το εθνικό χρέος. Και είμαι βέβαιος ότι θα έχουμε τη συνδρομή και της Βουλής των Ελλήνων αλλά και όλων των πτερήγων, όχι βεβαίως όλων, του συνταγματικού τόξου.